Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εστιάζοντας όμως σήμερα στην Θράκη που γιορτάζει τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της και την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Ας δούμε όμως πρώτα σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Με περιοριστικά μέτρα προστασίας, ο εορτασμός της επετείου των 100 χρόνων της απελευθέρωσης της Θράκης. Αλεξανδρούπολη, σύσκεψη φορέων της Θράκης με την παρουσία Θεοδωρικάκου και Καράογλου. Πόλεμος Υπουργείου Παιδείας Εκπαιδευτικών για τη μετάδοση των μαθημάτων με κάμερες. Επανεκκίνηση της αγοράς με μέτρα προστασίας και με τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες των ειδικών. Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε για τις εκδηλώσεις τιμής των 100 ετών από την απελευθέρωση της Θράκης ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών του κ. Θεοδωρικάκου αλλά και του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράογλου έγιναν οι σημερινές εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θράκης σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή. Είχα την εξαιρετική τιμή να παραστώ σήμερα στη Λυτή εκδήλωση λόγω συνθήκων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και την ένωσή της με τη μητέρα πατρίδα. Οι Έλληνες έχουμε βγάλει συμπέρασμα από αυτή τη μεγάλη επέτειο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσκολία μόνο όταν είμαστε ενωμένοι. Το αποδείξαμε στην πρόσφατη υγειονομική κρίση που ελπίζουμε ότι τερματίζεται σε λίγο, καθώς γίναμε θετικό παράδειγμα στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Στα δύσκολα που έρχονται, θα αναδείξουμε, όπως είπε, ενότητα και αλληλεγγύη για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα. Αυτά είπε ανάμεσα σε άλλα ο κ. Θεοδωρικάκος σήμερα και από Αλεξανδρούπολη και από την Κομοτηνή. Ας δούμε όμως τι έγινε σήμερα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη και ποιο ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως ο κύριος Άνθιμος. Αυτός ο εορτασμός ήταν σίγουρα ένας διαφορετικός εορτασμός για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης. Η πανδημία του κορονοϊού άφησε το σημάδι της και σε αυτούς τους εορτασμούς που αλλιώς είχαν προγραμματιστεί να γίνουν και αλλιώς έγιναν. Λιτά, απλά, χωρίς πολίτες, με αποστάσεις, μάσκες, γάντια και αντισηπτικά. Το μήνυμα όμως ήταν εξίσου δυνατό και συγκεκριμένο, συνειδητοποιώντας παράλληλα πόσο σημαντικές είναι πια οι ανθρώπινες σχέσεις και ό,τι αυτές φέρουν και σηματοδοτούν, τόσο από το Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, όσο και από όσους συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του εορτασμού. Προτεραιότητα δόθηκε και δίνεται στον άνθρωπο και στη ζωή του, διότι χωρίς τον άνθρωπο τίποτα δεν μπορεί να συμβεί και τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Στις εκδηλώσεις στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη και στην κατάθεση των Στεφάνων, το παρόν έδωσαν εκπροσωπώντας την κυβέρνηση ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρος Καράογλου. Κύριε Υπουργέ, ως εκπροσώπου της κυβερνήσεως, σας υποδεχόμαστε με πολύ χαρά στην Αλεξανδρούπολη. Όλοι οι άρχοντες του τόπου μας, ο ευάρρυθμος λαός μας που στέκεται γύρω και προσπαθεί να τηρήσει τα μέτρα που απαιτεί η περίσταση, αλλά κυρίως η ιστορία αυτού της πόλεως και αυτής της ημέρας. Πριν από 100 χρόνια ακριβώς, σε αυτό το σημείο, οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες δείχνουν ένα πλήθος χριστιανών και μουσουλμάνων να υποδέχονται τον ελληνικό στρατό, τους άρχοντες τότε να βρίσκονται στο τότε επισκοπείο στο μπαλκόνι και να χαιρετούν τον κόσμο με προεξάρχοντα τον στρατηγό Κωνσταντίνο Μαζαράκη Ενιάννη και να γίνεται δοξολογία μέσα σε αυτό το ναό όπου να καταγράφεται και το πρωτόκολλο των ελευθερίων που διαβάσαμε στην αρχή. Ύστερα από 100 χρόνια, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω τι φωτογραφίες θα βγάζουν, αλλά αν βλέπουν σε φωτογραφίες τη σημερινή μέρα θα απορούν, γιατί οπωσδήποτε είναι ένας τρόπος διαφορετικός με τον οποίο γιορτάζουμε τη σημερινή μέρα. Αλλά όμως είναι ένας τρόπος που μας τιμά ως Έλληνες, γιατί οι ναοί είναι άδειοι, τα σχολεία δεν λειτουργούν, τα καταστήματα είναι κλειστά, οι άνθρωποι δυσκολεύονται και οικονομικά και ψυχολογικά. Αλλά όμως το χαιρόμαστε, γιατί αυτό αποπνέει έναν άλλο πολιτισμό.
Στερούμαστε ακόμα και τέτοιες επαιτίους, σημαντικές. Στερούμαστε πολλά πράγματα και το κάνουμε με χαρά, γιατί ξέρουμε ότι υπηρετούμε έναν άλλο σκοπό. Με αυτή την δυσκολία που περάσαμε οι Έλληνες και εξακολουθούμε ακόμα να την βιώνουμε. Και ο σκοπός τον οποίο υπηρετούμε είναι πολύ υψηλότερος και των επαιτίων και των εκδηλώσεων και της Εκκλησίας και των σχολείων και της οικονομίας. Ο σκοπός είναι ο άνθρωπος. Γιατί χωρίς τον άνθρωπο δεν έχει αξία τίποτε απολύτως. Ούτε η κοινωνία, ούτε η οικονομία, ούτε η εκπαίδευση, ούτε και η Εκκλησία. Ο μοναδικός σκοπός της είναι να διακονεί τον άνθρωπο, κυρίως όταν βρίσκεται στην αδυναμία. Αυτός λοιπόν θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα περάσει και φωτογραφικά η ημέρα η σημερινή της συμπληρώσεως των 100 χρόνων στην ιστορία του τόπου μας, σαν ένας τρόπος αρχοντιάς των Ελλήνων που με δυσκολία αντιμετωπίζουν το γεγονός γιατί βλέπουν ψηλότερα, σε υψηλότερους στόχους που χρειάζεται να τους κρατήσουμε ψηλά και χρειάζεται να τους υπηρετήσουμε με την ίδια σοβαρότητα, με την ίδια υπευθυνότητα και με την ίδια ακρίβεια. Ως λαός, ως κυβέρνηση, ως κοινωνία, ως θεσμική φορείς, μέχρι τώρα το τηρήσαμε επακριβώς, σεβόμενοι ακριβώς τον άνθρωπο. Καλώς ήρθατε λοιπόν μια τέτοια ημέρα στην Αλεξανδρούπολη. Σας υποδεχόμαστε πάντοτε ως οικείο της Βορείου Ελλάδος, της Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά κατά τη σημερινή μέρα και ως εκπρόσωπο της κυβερνήσεως, όλοι οι τοπικοί μας άρχοντες και ο λαός μας, που η αλήθεια είναι ότι σας πεθύμισα όλους. Έχουμε καιρό να ενωθούμε και αυτή η μέρα μας φέρνει πολύ κοντά για να καταλάβουμε πόσο σημαντική είναι και η ευχή που λέμε, καμιά φορά απλά λέμε με το καλό να ανταμώσουμε. Είναι πολύ σημαντική η ευχή τελικά. Η μνήμη δεν είναι μουσιακό είδος. Είναι βίωμα, είναι ζώσα κατάσταση. Η μνήμη είναι πηγή, στα ναύματα της οποίας μπορούμε και σήμερα να εμβαθυστούμε και να ξαναγευτούμε, αλλά και να πραγματώσουμε απλές ανθρώπινες αξίες της αποδοχής της διαφορετικότητας. Να ξαναβρούμε την ψυχή μας, την αυθεντικότητά μας, την πίστη μας σε αρχές και αξίες, για να δρομολογήσουμε μια νέα οικονομική και κοινωνική πορεία. Να αντλήσουμε το μεγάλο μήνυμα αυτής της ημέρας, που στην πραγματικότητα είναι μήνυμα αισιοδοξίας, είναι μήνυμα ελπίδος, είναι μήνυμα πίστης και εγκατέρησης. Το αιώνιο μήνυμα πως όταν οι λαοί είναι πρικισμένοι με αλητή και εμποτισμένοι με βαθιά ιστορική συνείδηση, γνωρίζουν πως η ζωή τους πραγματώνεται με θυσίες, αλλά και νίκη. Σημέρωσε μια σπουδαία ημέρα, καθώς συμπληρώνεται ένας αιώνας από τη 14η Μαΐου του 1920, όταν ο ελπιδοφόρος αέρας ελευθερίας βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη της Θράκης. Η πόλη γιορτάζει σήμερα τα 100 χρόνια από τα ελευθέρειά της και η ιστορική μας ευθύνη μας καλεί να χαλιδώσουμε το σήμερα και το αύριο της πιο ευαίσθητης περιφερειακής ενότητας της χώρας μας, που αποτελεί ταυτόχρονα το πρώτο φυλάκιο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η πανδημία δεν μας επέτρεψε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμα των επενδυτικών εκδηλώσεων που σχεδιάζουμε στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για να τιμήσουμε τη σημαντική επέτειο και τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει, όπως βέβαια το αποδεικνύει για όλους τους φορείς της Θράκης. Παρ' όλα αυτά, προσαρμόζουμε το σχεδιασμό μας αξιοποιώντας το διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με τη βοήθειά του στο διεύθυνση στην ενημέρωση του κοινού για τη μεγάλη επέτειο απελευθέρωση Θράκης και ενσωμάτωση στον εθνικό κορμό. Φυσικά, αναμένουμε την εξέλιξη των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας με την ελπίδα να διοργανώσουμε ανοιχτές εκδηλώσεις έστω και σε περιορισμένη κλίμακα στο εκείς μέλλον. Κύριε Υπουργέ, οπωσδήποτε έχετε λάβει μέρος σε πολλές εκδηλώσεις στην πατρίδα μας και στην Βόρεια Ελλάδα και στη Μακεδονία και στη Θράκη. Αλλά γιορτασμό εκατονταετίας δεν συναντάτε οπωσδήποτε εύκολα. Δεν θα ξεχάσετε τη σημερινή μέρα, είμαι απολύτως βέβαιος. Αλλά και για να έχετε και κάτι στην προσωπική σας διάθεση, ώστε να προσεύχεστε στον Άγιο Νικόλαο,
που συμπληρώνει σήμερα τα 100 χρόνια ελευθέρου βίου του και προσφοράς του στην τοπική μας κοινωνία. Γι' αυτό σας δίνουμε την εικόνα αυτή με ειδική αφιέρωση σε εσάς, προκειμένου η ημέρα να είναι ξεχωριστή και για εσάς προσωπικά όπως και για όλους μας. Καλώς ήρθατε. Ένας λαός ο οποίος αυτή την ώρα θα έσφιζε την πόλη, τους δρόμους, με τους μαθητές να είναι έτοιμοι να παρελάσουν, με τον κόσμο μας να είναι κατέρωθεν των δρόμων προκειμένου να χαρεί και να χειροκροτήσει και τα παιδιά των σχολείων και το στρατό και την αστυνομία και όλος ο λαός μας να συμμετέχει σε αυτό το γεγονός, έτσι όπως προετοιμάζεται από την περιφέρεια και τον Δήμο της πόλεως μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε αυτή τη γιορτή μας, ξέροντας ότι τα αισθάνεστε αυτά γύρω, τα φαντάζεστε ότι έτσι θα ήταν και με τα χαράς θα στερούμαστε σήμερα, επειδή υπηρετούμε, όπως είπα και στη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό, ένα ανώτερο σκοπό που είναι η θεραπεία του ανθρώπου, η σωτηρία και η προφύλαξή του. Τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά το τέλος των εκδηλώσεων, στις οποίες δεν υπήρχε, όπως είπαμε, παρουσία κοινού λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, ο Υπουργός Στερικών και ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης συμμετείχαν σε ευρεία σύσκεψη που έγινε στο Νομαρχείο Εύρου με την παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κ. Μέτιου, αλλά και με την παρουσία των αντιπεριφερειαρχών, των δημάρχων της Ροδόπης και του Εύρου, καθώς επίσης και με την παρουσία βουλευτών. Παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου και του Υφυπουργού Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράογλου έγιναν οι εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη. Μετά το τέλος των εκδηλώσεων, στις οποίες δεν υπήρχε παρουσία κοινού λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης πήραν μέρος σε σύσκεψη που έγινε στο Νομαρχείο Εύρου με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες Εύρου και Ροδόπης, τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες Υγείας, Οικονομικών και Τουρισμού, καθώς και τους δημάρχους των περιφερειακών ενωτήτων Εύρου και Ροδόπης. Σε αυτήν βεβαίως τη σύσκεψη το παρόν έδωσαν και οι βουλευτές του Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Θεοδωρικάκος κατέγραψε προτάσεις και άκουσε προβλήματα, αναλύοντας παράλληλα τα μέτρα στα οποία σκοπεύει να προχωρήσει το Υπουργείο για την ενίσχυση της περιφέρειας. Βρίσκεται εδώ μαζί μας εκπροσώπηση την ελληνική κυβέρνηση στις επίσημες εκδηλώσεις και ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό λόγω και της συζήτησης που θα ακολουθήσει με την αυτοδιοίκηση πρώτη και δεύτερη βαθμού, όπου και γι' αυτό οπληθήκατε σήμερα εδώ. Είναι ξεχωριστή τιμή για μένα να βρίσκομαι στη Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ιστορική μέρα. Συμπληρώνονται 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θράκης και την ένωσή της με την μητέρα πατρίδα. Είναι μια επέτειος η οποία μας βοηθά στο να βγάλουμε πολύ κρίσιμα συμπεράσματα που αφορούν όχι μόνο το παρελθόν και την εκατονταετή ιστορία από τότε, αλλά το παρόν και το μέλλον. Ο ελληνισμός όταν ενώθηκε, οι Έλληνες όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή, οποιονδήποτε κίνδυνο και οποιαδήποτε πρόκληση. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε για τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η πατρίδα έδωσε μάχες σε δύο μέτωπα, το ένα εδώ, στον Αχρητικό Εύρο, με όλους εσάς πρωταγωνιστές και όλους τους Έλληνες μαζί σας, γιατί η Θράκη είναι Ελλάδα, όταν μπήκε ένα τέλος στην ασύμμετρη απειλή που διαμορφώθηκε από τους εξανατολών γειτονές μας, κίνδυνος ο οποίος αναχαιτίστηκε.
Και βέβαια είναι προφανές ότι το μήνυμα που στέλνουμε σήμερα, όπως πολλές φορές έχει επαναλάβει ο Πρωθυπουργός της χώρας Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ότι οι Έλληνες ενωμένοι και με αποφασιστικότητα θα αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε επανάληψη κάθε τέτοιας απειλής, γιατί διασφαλίζουμε με πράξεις και αποφασιστικότητα τα σύνορα της πατρίδας μας και το διεθνές δίκαιο, στο οποίο πιστεύουμε και το οποίο εκπροσωπεί πάντοτε τις θέσεις της ελληνικής δημοκρατίας. Γι' αυτό η δική μας προτεραιότητα, η προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, είναι να στηρίξει τους επαγγελματίες, να στηρίξει τους εργαζόμενους, να στηρίξει τις θέσεις απασχόλησης. Αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε πάρει πρωτοβουλίες από κοινού με την αυτοδιοίκηση για να κρατήσουμε ισχυρές τις επιχειρήσεις του επισιτισμού, ειδικά αυτό το καλοκαίρι. Σήμερα καταθέτουμε την σχετική νομοθετική παρέμβαση στην Βουλή ως Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα επέκτασης των κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες εστίασης που έχουν σχετικές άδειες ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, να μειωθούν κατά 50% τα δημοτικά τέλη που πληρώνουν. Με μία στόχευση, να κρατηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το κύριο, αυτό είναι το κεντρικό που μας ενδιαφέρει. Γνωρίζω, κύριοι Δήμαρχοι, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικού χαρακτήρα εξαιτίας της κρίσης του κορονοϊού. Έχουμε αποφασίσει ως Υπουργείο Εσωτερικών να παρέχουμε έκτακτη οικονομική στήριξη σε όλους τους Δήμους. Αυτό πρόκειται να συμβεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε ολόκληρη την χώρα. Και για το σκοπό αυτό, οι Δήμοι της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα επιχορηγηθούν αμέσως με 5 εκατομμύρια ευρώ ως πρώτη δόση έκτακτης οικονομικής στήριξης. Η καταβολή αυτή θα γίνει οριζόντια για όλους τους Δήμους με βάση τον μηχανισμό που κατανέμονται και οι ΚΑΠ, και αν στην πορεία διαπιστωθεί ότι κάποιος Δήμος έχει μεγαλύτερες ανάγκες ενώ κάποιος άλλος μπορεί να έχει σχετικά μικρότερες ανάγκες, θα υπάρχουν εξισορροπήσεις του ποσού, γιατί επαναλαμβάνω ότι αυτή είναι η πρώτη δόση που δίνουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση ως οικονομική στήριξη. Θυμίζω ότι ήδη έχουμε συνεννοηθεί με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων προκειμένου να παγώσουν τρεις δόσεις και να μην πληρωθούν τώρα τρεις δόσεις από τα δάνεια που χρωστούν οι Δήμοι προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Και επίσης πρόκειται να συζητήσουμε περαιτέρω ώστε είτε να αυξηθεί ο αριθμός των δόσεων είτε να μειωθεί και το επιτόκιο δανεισμού για το υπόλοιπο διάστημα. Δοθεί η ευκαιρία, κύριε Θεωρικάκο, να σας ευχαριστήσω ως ολοκένουργιος τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί πρώτη φορά συνεργάζομαι με την κεντρική πολιτική σκηνή για την εξαιρετική, λειτουργική και αποτελεσματική συνεργασία που είχαμε το Υπουργείο σας. Και επίσης δοθεί η ευκαιρία ένα ακόμη δημόσιο ευχαριστώ τόσο στον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Μαυρίδη, για την εξαιρετική συνεργασία, όπως επίσης και στον πρόεδρο της ΚΕΔ, τον κύριο Παπαστεργίου. Νομίζω ότι έχει κλείσει ένας πρώτος υγειονομικός κύκλος, ξεκινάει ένας δεύτερος. Είμαι σίγουρος ότι επίσης θα συνεργαστούμε αποτελεσματικά και λειτουργικά και θα δώσουμε στους δημότες και στους πολίτες γενικότερα αυτό που αρμόζει και αξίζει σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό. Την ανακοίνωση ότι οι Δήμοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα επιχορηγηθούν με το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Συμμετέχοντας, όπως είπαμε, στη σύσκεψη που έγινε μετά το τέλος του εορτασμού της Εθνικής Επετείου, ο κύριος Θεοδωρικάκος συμμετείχε σε σύσκεψη με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, τον Περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες, αλλά βεβαίως και τους δημάρχους Εύρου και Ροδόπης. Στη σύσκεψη, λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος, αλλά και στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά, ανακοίνωσε τα πρώτα μέτρα στήριξη των Δήμων για τις ζημιές που υπέστησαν λόγω του κορονοϊού. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται και η στήριξή τους μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Υπέγραψε το Υπουργείο Εσωτερικών Μνημόνιο Συνεργασίας και Διασφάλισης 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η αυτοδιοίκηση σε όλη τη χώρα πλέον έχει διασφαλίσει πόρους 2,5 δις ευρώ για να κάνει έργα. Θα επανέλθουμε στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να κάνουμε το συνολικό σχεδιασμό του προγράμματος στις επόμενες 2-3 εβδομάδες που θα βγουν οι σχετικές προσκλήσεις. Αλλά το πρώτο καλό νέο, νομίζω, είναι ότι τα έργα 17 και 11 εκατομμυρίων που δεν είχαν χρηματοδότηση είναι διασφαλισμένα και προχωρούν κανονικά. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω λίγο. Όχι, δεν είναι μέσα, η Σαμοθράκη δεν είναι μέσα σε αυτά τα έργα, αλλά εξυπακούεται ότι θα εξετάσουμε θετικά και αποτελεσματικά τα αιτήματα της Σαμοθράκης, γιατί είμαστε δεσμευμένοι να το κάνουμε αυτό.
Κύριε Θεοδωρικάκο, έχουμε και το θέμα των καταστημάτων, των τραπεζοκαθισμάτων που και οι επιχειρήσεις στη χώρα πλήττονται και το κυρίως εσωτερικό νομίζω λαμβάνεται ειδικά η μέρημνα. Αυτό που μας ενδιαφέρει, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται γι' αυτό, είναι η θέση εργασίας των εργαζομένων. Θέλουμε να στηρίξουμε τον κλάδο του επισιτισμού, γιατί εκεί απασχολούνται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και ανάμεσά τους πολλά νέα παιδιά και φυσικά πάρα πολλοί επαγγελματίες του χώρου. Αυτοί επλήγησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό λόγω της κρίσης του κορονοϊού και λόγω των μέτρων ασφαλείας που οφείλουν να υλοποιήσουν από την 1η Ιουνίου που θα ξαναανοίξουν. Οι άνθρωποι χάνουν ένα τεράστιο μέρος του τζίρου τους και το πρόβλημα είναι τεράστιο. Η κυβέρνηση, αν θέλετε να ολοκληρώσω, η κυβέρνηση με την σχετική τροπολογία που καταθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών, ύστερα από συνεννόηση με τα συναρμόδια Υπουργεία και με την ΚΕΔΕ, δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες του χώρου έως και να διπλασιάσουν τον δημόσιο, τον κοινόχρηστο χώρο για τον οποίο έχουν αδειοδοτηθεί, προκειμένου να μπορέσουν να βάλουν τα τραπεζοκαθίσματα που μπορούν, να κρατήσουν ψηλά τους τζίρους και να μην απολύσουν εργαζομένους, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, πρώτα απ' όλα είναι οι θέσεις των εργαζομένων. Όπου αυτό δεν είναι εφικτό, η τροπολογία μας προβλέπει την μείωση των δημοτικών τελών για αυτά τα καταστήματα έως και 50%, ώστε να ρίξουμε το κόστος και να μπορούν οι άνθρωποι έστω και με αυτόν τον τρόπο να εργαστούν. Η ρύθμιση αυτή φυσικά δεν θα είναι για πάντα, θα κρατήσει για μερικούς μήνες, το πιο πιθανό είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχουμε κάποια εξέλιξη εδώ πέρα από το άνοιγμα των τελωνίων, θα προχωρήσετε σε αυτό σύντομα, με τον προγραμματισμό? Είμαστε σε συνεννόηση και με την περιφέρεια, γιατί έχουν τεθεί ορισμένα θέματα, και με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν θέλω να κάνω κάποια περαιτέρω δήλωση αυτή την ώρα. Τη συνάντηση στην οποία συμμετείχαμε προέκυψαν κάποιες ειδήσεις και μάλιστα σήμερα για πρώτη φορά ανακοινώθηκε μετά από αίτημα που ήταν όλων των Δήμων της χώρας. Περιμέναμε από μέρα σε μέρα να ανακοινωθεί η έκτακτη χρηματοδότηση των Δήμων όλης της χώρας. Είναι στο ύψος μιας μηνιαίας δόσης σε σχέση με αυτούς τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους που παίρνουμε. Το αίτημα βέβαια που έχουμε εκφράσει και ως ΠΕΔΑ αλλά και ως ΚΕΔΕ είναι τουλάχιστον για 2 μηνιαίες δόσεις. Θεωρώ ότι έγινε η αρχή που είναι πολύ σημαντική. Καλύπτουμε τις ανάγκες και τα έξοδα που κάναμε όλοι οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα αυτό το χρονικό διάστημα. Το δεύτερο που προέκυψε είναι ότι διασφαλίστηκε η συνέχεια της ένταξης των έργων τόσο στον Εύρο και στη Ροδόπη με μεγάλα έργα τόσο στο Δήμο Αλεξανδρούπολη, στο Δήμο Οριστάδος και στο Δήμο Κομωτινής αλλά και σε μικρότερους Δήμους όπως το Δήμο Σουφλίου, έτσι ώστε σε αυτό το μεταβατικό στάδιο να μην διακινδυνεύσει η απένταξη κανενός έργου. Αυτά είχαν ενταχθεί, τουλάχιστον από ό,τι αποδεικνύεται σε θεωρητικό επίπεδο, στο πρόγραμμα Φιλόδημος. Τώρα με μια απλή διαδικασία από αύριο κιόλας εντάσσονται άμεσα και συνεχίζεται η διαγωνιστική διαδικασία σε όποιους δήμους υπάρχει ή η συνέχεια της εργολαβίας όποιον έχει ξεκινήσει για αυτά τα έργα. Επομένως, 2 τα θετικά, η έκτακτη επιχορήγηση και η ένταξη όλων των έργων, δεν κινδυνεύει κανείς γιατί υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Τα αιτήματα πολλά. Εκείνο που θέλω να τονίσω, γιατί άκουσα και τις δηλώσεις του Υπουργού, για το άμεσο που είναι για τους ανθρώπους της καφέ εστίασης, δίνει κάποιες δυνατότητες ο νόμος. Βέβαια, κάθε Δήμος έχει ξεκινήσει μια σειρά επαφών με τους επιχειρηματίες του κάθε Δήμου στην καφέ εστίαση, έτσι ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση, είτε δίνοντας περισσότερο χώρο, είτε διατηρώντας τους ίδιους χώρους, για να μην οθήσουμε σε έναν αθέμητο ανταγωνισμό της επιχειρήσης και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, και αξιοποιώντας τη δυνατότητα που μας δίνεται για μείωση των δημοτικών τελών. Αυτά βέβαια, για να είμαστε ξεκάθαροι, θα τα αποφασίσει το κάθε δημοτικό συμβούλιο χωριστά, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες. Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να πω ότι πρέπει οι δημότες να υπολογίζουν ότι κάθε δήμος δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες. Κάποιοι έχουν πληγή περισσότερο, κάποιοι έχουν μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα. Επομένως, θεωρώ σε συνεργασία με το Υπουργείο θα δοθεί λύση και σε αυτό, έτσι ώστε να μην κάνουμε δήμους 2 και 3 ταχυτήτων ή, για να πω και τα μεταξύ μας των δημάρχων, να μην φαίνεται ο Α δήμαρχος καλός που απάλλαξε από κάποια δημοτικά τέλη και ο άλλος κακός
επειδή δεν είχε όμως την οικονομική δυνατότητα. Κύριε Δημαρχέ, από αυτή την έκτακτη επιχορήγηση απουσιάζει Σαμοθράκη όμως. Όχι, στην έκτακτη επιχορήγηση αφορά και τους 22 Δήμους. Στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης δεν ήταν επί του παρόντος κάποιο έργο που είχε ενταχθεί. Όλα όσα είχαν ενταχθεί στο Φιλόδημο εντάσσονται στο Αντώνης Τρίτσης. Η επιχορήγηση είναι και για τους 22 Δήμους σύμφωνα με τα κριτήρια που παίρνουμε και τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους της μηνιαίας δόσης. Άρα αυτό θα είναι το ποσοστό, έτσι, δεν θα είναι 5 εκατομμύρια δια 22. Όχι, θα είναι όπως έχω υπολογίσει, είναι η συνολική μηνιαία χρηματοδότηση των 22 Δήμων της περιφέρειάς μας με μικρή απόκληση. Ένα μηνιάτικο για να το πω απλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψω στα της παιδείας και σε όλα όσα έγιναν εχθές με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών και όλα αυτά φυσικά με επίκεντρο το νέο νομοσχέδιο το οποίο προωθεί το Υπουργείο Παιδείας. Βεβαίως, ό,τι έχει να κάνει και με την τοποθέτηση καμερών, διότι έχει ξεσπάσει ένας πόλεμος ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας για το ζήτημα των καμερών με τους εκπαιδευτικούς, με τους γονείς και τους μαθητές. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά βρίσκεται η κυρία Εύα Βλυσίδου, η πρόεδρος Ομοσπονδίας των Συλλόγων Γονιών και Κηδεμόνων στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιατί θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθούμε στα όσα έγιναν και εχθές και στα όσα εξακολουθεί να λέει η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Κεραμέως, η οποία φαίνεται ότι δεν θα κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Κυρία Βλυσίδου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας και όπως είπα, θα ξεκινήσω και με την τελευταία εξέλιξη, γιατί εχθές ακούσαμε και την τοποθέτηση της κυρίας Κεραμέως, μετά και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έγιναν πανελλαδικά για το ζήτημα και για το ζήτημα των καμερών. Δεν είναι διατεθειμένο το Υπουργείο Παιδείας, κυρία Βλυσίδου, να κάνει πίσω? Το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι διατεθειμένο, αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι ούτε εμείς. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει από τις αποφάσεις που έχουν πάρει και οι εκπαιδευτικοί, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών, που είναι και οι βασικότεροι, είναι αποφασισμένοι ούτε αυτοί να μην κάνουν πίσω από το να βάλουν κάμερες μέσα στις σχολικές τάξεις. Ελπίζουμε ότι στην πράξη δεν θα περάσει αυτή η απαράδεκτη τροπολογία. Δεν θα το εφαρμόσει κανένας εκπαιδευτικός, κανένας διευθυντής, και φυσικά η αντίδραση των γονιών θα είναι μόνιμη, γιατί δεν θέλουμε τα παιδιά μας να βιντεοσκοπούνται. Η αλήθεια είναι, κυρία Βλυσίδου, το είδαμε και χθες και το καταγράψαμε και στις δηλώσεις, και η εκπαιδευτική, τουλάχιστον η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, αντιδρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Βεβαίως έχουμε και την απόφαση της Αρχής της Προστασίας των Δεδομένων που από ό,τι φαίνεται συνηγορεί στις κινήσεις του Υπουργείου Παιδείας, αλλά όπως λέτε και εσείς, θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι διευθυντές δεν θα προχωρήσουν σε μια τέτοια διαδικασία? Ναι, ναι, και να σας πω και κάτι ακόμα. Δεν έχει να κάνει τόσο, να το πω έτσι, είναι σε δεύτερη μοίρα στην τελική το ποιος ελέγχει αυτές τις βιντεοκλήσεις, ποιος είναι υπεύθυνος, ποιος δεν είναι υπεύθυνος, ποιος έχει πρόσβαση, ποιος δεν έχει. Έρχεται δεύτερο μπροστά στο ότι δεν θέλουμε την κάμερα μέσα στην τάξη για κανέναν λόγο, με καμία αιτιολογία, γιατί δημιουργεί κακό προηγούμενο στην εκπαιδευτική συμπεριφορά των μαθητών, στην ψυχολογία των μαθητών. Ξέρουμε όλοι ότι η στάση των παιδιών αλλάζει όταν ξέρουν ότι τους καταγράφει μια κάμερα. Πόσο μάλλον ολονών των ανθρώπων αλλάζει. Να πω κάτι, γιατί το ακούω από χθες. Δεν αλλάζει μόνο η στάση των παιδιών. Ολονών αλλάζει όταν ξέρουμε ότι κάποιος μας καταγράφει, και των εκπαιδευτικών, αλλά και όλων όσων μπαίνουν μέσα στις τάξεις, είτε είναι ο διευθυντής είτε η διευθύντρια, οποιοδήποτε τέλος πάντων που μπορεί να μπει σε μια τάξη για να γίνει μια διαδικασία συγκεκριμένη. Ολονών αλλάζει, όχι μόνο των παιδιών. Ακριβώς, και επειδή παιδαγωγός δεν είμαι και γονείς παιδαγωγοί δεν είμαστε, όμως καταλαβαίνουμε ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι τόσο σύνθετη, πολύπλοκη, έχει αλληλεπίδραση, κουβεντιάζουν μες στην τάξη, που δεν χρειάζεται να τα ξέρει. Εδώ δεν τα ξέρουμε εμείς οι γονείς τι ακριβώς γίνεται μες στην τάξη, και καλά κάνουμε και δεν τα ξέρουμε. Οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι να χειρίζονται λεπτά ζητήματα, προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών. Μέσα στις τάξεις υπάρχουν παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες, που χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Δεν μπορεί αυτά να βγαίνουν και να βιντεοσκοπούνται, να ακούγονται. Και στον κάθε καλοθελητή
να ανησυχούμε αν θα βγει κάτι ή δεν θα βγει μέσα από την τάξη, αν θα γίνει βούκινο, δεν θα γίνει βούκινο α, β μαθητής ή ο εκπαιδευτικός. Κυρία Βλησίδου, η αιτιολογία από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας που λέει ότι αυτή η διαδικασία θα εφαρμόζεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως τώρα λόγω της πανδημίας, λόγω του κορονοϊού, που τα παιδιά απέχουν από τις σχολικές τάξεις και παρακολουθούν τα μαθήματα μέσα από την εκπαίδευση εξ αποστάσεως με τη χρήση φυσικά της τεχνολογίας, δεν σας πείθηκε πάρα πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως επίσης το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι τα πρόσωπα των παιδιών δεν θα φαίνονται. Όχι, δεν μας πείθει. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρώτον, δεύτερον, άρρωστοι μαθητές πάντα υπήρχαν. Τι θα γίνει τώρα? Όλη τη χρονιά θα έχουμε μια κάμερα για τους απόντες ασθενείς για να παρακολουθούν το μάθημα? Ένα ερωτηματικό. Δεύτερον, υπάρχει η σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση που εφαρμόζεται εδώ και 2-2,5 μήνες. Δεν λέω με προβλήματα. Είχαμε πολλά με τις πλατφόρμες, με όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι στη διακριτική ευκαιρία όμως του γονιού και του παιδιού να επιλέξει, έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Βέβαια. Και τέλος πάντων, ήταν μια κλειστή τάξη. Δεν υπήρχε ταυτόχρονη μετάδοση αλλού. Ήταν η τάξη κλειστή και συζητούσαν όλοι από τους υπολογιστές τους και κάνανε το μάθημά τους. Έτσι μπορεί να γίνει και με τα παιδιά που ασθενούν και δεν μπορούν να έρθουν. Φοβόμαστε. Όπως δεν είναι μόνο αυτό, φοβόμαστε ότι λόγω της πανδημίας μια σειρά πράγματα, είτε στα εργασιακά δικαιώματα, είτε στις τηλεργασίες και στα δεν ξέρω εγώ τι, είτε στα εκπαιδευτικά ζητήματα όπως βλέπουμε, έρχονται για να μείνουν. Και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί αυτό το κακό προηγούμενο, γιατί αν μία φορά μπει με οποιαδήποτε δικαιολογία η κάμερα στην τάξη, θα μπορεί να μπει η κάμερα στην τάξη και γενικώς. Και έχω και μία απορία. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν επιτρέπει κάμερες σε αύλιους χώρους, ας πούμε. Υπάρχει τέλος πάντων μια ολόκληρη νομοθεσία που προστατεύει. Εκεί θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε υπό άλλες συνθήκες, κυρία Βλησίδου. Έτσι, το να υπάρχει μια κάμερα σε έναν αύλιο χώρο για να καταγράφει ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, κυρίως με τους εξωσχολικούς, είναι μια άλλη διαδικασία, θα μπορούσε να συζητηθεί. Είναι άλλο πράγμα, αλλά ούτε και αυτό το επιτρέπουν εδώ που τα λέμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι και τις παρούσεις. Έχει έρθει ως τροπολογία πώς και τι. Είμαστε αντίθετοι, παραμένουμε αντίθετοι. Θεωρώ ότι οι χθεσινές κινητοποιήσεις και των γονέων και των εκπαιδευτικών το δείξανε, ότι παρά την πανδημία, παρά τα μέτρα περιορισμού που υπάρχουν, είμαστε εδώ και όσο μπορούμε θα είμαστε δίπλα στα παιδιά μας για να τα προστατεύσουμε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά προς το παρόν, έτσι όπως και εσείς τα καταγράφετε και τα αναδεικνύετε από την πλευρά των γονέων με τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς που εκφράζετε. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κυρία Βλησίδου. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μπασκάκη. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν μας είπε η κυρία Βλησίδου. Τώρα, ένα εμβόλιο για το νέο κορονοϊό θα μπορούσε να εγκριθεί σε περίπου ένα χρόνο από τώρα, σε ένα αισιόδοξο σενάριο, σύμφωνα με ένα υψηλό βαθμό στέλεχος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όπως μετέδωσε σήμερα το Reuters. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προειδοποίησε σήμερα ότι ένα εμβόλιο για το νέο κορονοϊό ενδέχεται να εγκριθεί σε ένα χρόνο από τώρα βάσει του αισιόδοξου σεναρίου. Ο Διευθυντής Στρατηγικής του ΕΜΑ, Μάρκο Καβαλέρη, δήλωσε εξάλλου αντιμετωπίζει με επιφυλάξη τους ισχυρισμούς ότι ένα εμβόλιο για τον ιό που προκαλεί το COVID-19 ενδέχεται να είναι έτοιμο σε ένα χρόνο. Μπορούμε να δούμε το ενδεχόμενο, αν όλα πάνε καλά και βάσει προγράμματος, κάποια εμβόλια να είναι έτοιμα προς έγκριση σε ένα χρόνο από τώρα, επεσήμανε ο κ. Καβαλέρη. Πρόκειται απλώς για προβλέψεις που βασίζονται σε όσα βλέπουμε. Όμως πρέπει να υπογραμμίσω ξανά ότι αυτό είναι το καλύτερο σενάριο. Γνωρίζουμε ότι όλα τα εμβόλια που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης κινδυνεύουν να μην φτάσουν προς έγκριση και να εξαφανιστούν, τόνισε χαρακτηριστικά. Γνωρίζουμε επίσης ότι ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις. Πάντως, ο κ. Καβαλέρη υποβάθμισε τους φόβους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για το ότι ο νέος κορονοϊός ενδέχεται να μην εξαλειφθεί ποτέ. Πιστεύω ότι είναι μάλλον πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτιμήσεις, όμως έχουμε καλούς λόγους να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν εμβόλια, επεσήμανε. Θα εκπλησόμουν αν τελικά δεν βρίσκαμε κανένα εμβόλιο για το COVID-19, κατέληξε. Μαζί μας τώρα τηλεφωνικά από την Καβάλα βρίσκεται ο Γιώργος Καρανίκας για να μας δώσει την εικόνα που επικρατεί και στην Καβάλα μετά την δεύτερη φάση της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού. Καταρχήν θα μας μεταφέρει ο Γιώργος το κλίμα από την αγορά και τι γίνεται όμως και με τους πολίτες, εάν εξακολουθούν να πειθαρχούν ή όχι στα αυστηρά μέτρα των οδηγιών που έρχονται από τους ειδικούς. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κυριακή, καλησπέρα και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας.
Για πες μας τώρα, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να προχωρήσει στην επανεκκίνηση της αγοράς με πολύ συγκεκριμένες όμως οδηγίες και προϋποθέσεις, αλλά δεν ξέρω αν αυτές οι οδηγίες και οι προϋποθέσεις στηρούνται από όλες τις πλευρές, Γιώργο μου. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ως εξής, ότι αγορά χωρίς την εστίαση είναι μισή αγορά. Γιατί η εστίαση είναι αυτή που δίνει τον τόνο και την κίνηση. Παρ' όλα αυτά όμως από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώλησης, μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε στην αρχή ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Σε ορισμένα καταστήματα είδαμε και ουρές πελατών να περιμένουν τη σειρά τους. Παρ' όλα αυτά η οικονομία και την τζίρη κατέγραψαν χαμηλές πτήσεις. Προσπαθούν δηλαδή τόσο οι καταστηματάρχες όσο και οι πελάτες βέβαια, οι καταναλωτές, να βρουν τον βηματισμό τους και να μπουν σε μια κανονικότητα η οποία θα έχει βέβαια και αγορές. Μέχρι στιγμής μπορούμε να πούμε ότι είναι συγκρατημένα τα πράγματα στην αγορά. Οι πολίτες κρατάνε τις αποστάσεις, προσπαθούν να είναι εντάξει με όλα τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν θεσπιστεί, σε κλειστούς χώρους μόνο με μάσκα. Και βέβαια από εκεί και πέρα είναι να αρχίσει να ζεσταίνεται λίγο και το καταναλωτικό κλίμα. Η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τους καταστηματάρχες, τα συναισθήματα που επικρατούν είναι ανάμεικτα. Γιατί τα προβλήματα και τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι πολλά και σοβαρά, χωρίς να ξέρουν ακόμα πώς πραγματικά θα σταθούν και θα ορθοποδήσουν στην επόμενη μέρα. Από την άλλη, όμως, όπως και οι ίδιοι μας έχουν περιγράψει αυτές τις ελάχιστες μέρες που άνοιξαν, ήθελαν πολύ να ξαναμπούν στη διαδικασία της επανεκκίνησης, έτσι. Και αυτό τους γέμισε πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση πάλι, λέω, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Αυτό είναι αλήθεια, ότι όλη αυτή η πρώτη κίνηση η καταναλωτική που δημιουργήθηκε με τους πελάτες να μπαίνουν στα καταστήματα και με τους επαγγελματίες να ανοίγουν τα μαγαζιά τους, φυσικά δημιουργεί ένα καλό συνέστημα. Αυτό είναι το θετικό. Και βέβαια υπήρξε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που και οι δύο απήχαν από τις δραστηριότητές τους, τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι καταναλωτές. Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκαν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά στις αγορές οι οποίες έγιναν ηλεκτρονικά μέσω των γνωστών e-shops. Παρ' όλα αυτά όμως η αγορά δεν μπόρεσε να πάρει από αυτό το κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου που πραγματικά εμφάνισε ότι είχε μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ωστόσο, όπως είπαν, ξαναλέω, αρκετοί καταστηματάρχες, Γιώργο μου, είναι ότι αυτοί οι δύο μήνες, φυσικά ο τζίρος δεν αναπληρώνεται, δεν το συζητάμε καν, αλλά δεν πάβει όμως η προσωπική επικοινωνία και σχέση να είναι προσωπική επικοινωνία και σχέση. Δηλαδή, μπορεί όντως τα e-shop να είχαν μία αύξηση, μία άνοδο, μία άνθηση αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, αλλά επειδή έχουμε ξαναμιλήσει για το κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων, ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία, είναι πολύ πολύ σημαντική. Δεν το συζητάμε από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η αγορά κινείται σε αυτή εδώ την αμοιβαιότητα της κοινωνικότητας μεταξύ πελατών και εμπόρων. Αν χαθεί αυτό το αλυσφαιρίσι που λέμε στη γλώσσα της αγοράς, χάνεται και η μαγεία όλης αυτής της διαδικασίας. Τώρα, και πραγματικά εγώ... αυτό είναι και το πιο σημαντικό βέβαια. Γιατί οι απρόσωπες αγορές είναι απρόσωπες αγορές. Η επαφή που έχει ο πελάτης με τον επαγγελματία είναι σίγουρα μια σχέση ζωής που πολλές φορές γίνεται και φιλική και καθημερινή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σίγουρα η σχέση του καταναλωτή με αυτού του είδους τη διαδικασία είναι πολύ πιο ζεστή, πολύ πιο ανθρώπινη, δεν το συζητάμε. Πόσο μάλλον στις μικρές κοινωνίες, έτσι, που δεν είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη να χάνεσαι. Και αυτό ήταν που τους έλειψε. Και Γιώργο, τους επαγγελματίες αλλά και τους πελάτες. Θέλω να πούμε και κάτι τελευταίο, γιατί η αλήθεια είναι ότι η σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων και τα χαμηλά ποσοστά που ακόμη παρουσιάζονται της πανδημίας στη χώρα μας, μας έχουν κάνει λίγο να αναθαρρύνουμε και να βγούμε λίγο παραπέρα από το καβούκι μας από όσο θα έπρεπε. Στην Καβάλα η εικόνα πώς είναι? Θέλω να πω, υπάρχουν σημεία στα οποία παρατηρείται ένας μεγαλύτερος συγχρονισμός? Ναι, κοιτάξτε, είναι ορισμένα καταστήματα όπως και είναι της τηλεφωνίας, η ΔΕΗ για παράδειγμα, τα ταμεία της ΔΕΗ που έχουν ξανανοίξει, όπως και οι τράπεζες που παρουσιάζει μια ουρά πελατών που βρίσκονται απ' έξω από, και μπαίνουν λίγοι μέσα. Παρ' όλα αυτά τηρούνται οι αποστάσεις, αυτό είναι αλήθεια, τηρείται το πρωτόκολλο το υγειονομικό και δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερη
επιπλοκή όσον αφορά τα κρούσματα και όλο αυτό το οποίο ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα και ήταν πάρα πολύ θετικό για όλη την Ανατολική Μακεδονία, ναι, και Θράκη, πολύ πιο μάλλον για την Καβάλα, η οποία ουσιαστικά είχε 3 μόνο κρούσματα. Αυτό είναι αλήθεια. Κρατήθηκε σε ένα πολύ εθαρρυντικό σενάριο η Καβάλα. Γενικότερα η περιφέρειά μας, πλην της περιφερειακής ενότητας Ξάνθης. Έτσι. Λοιπόν, ναι, μένουμε σε αυτά. Και αυτό είναι η πρίκα για τον τουρισμό. Δηλαδή να μπορέσουμε, προφανώς, να κρατήσουμε αυτή την καλή εικόνα και βέβαια να μπορέσουμε να την εξαργυρώσουμε εντός εισαγωγικών και με το τουριστικό ρεύμα το οποίο το περιμένει πώς και πώς η Θάσος αλλά και οι παραλιακές περιοχές της Καβάλας. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ θερμά για τις πληροφορίες. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά επίσης. Δημήτρης Καστόρης, netbuzz.gr. Να δούμε τι γίνεται και στην Δράμα, κυρίες και κύριοι. Πώς έχει διαμορφωθεί το κλίμα μετά και την δεύτερη φάση της άρσης των περιοριστικών μέτρων λόγω του κορονοϊού. Τα μαγαζιά ουσιαστικά έχουν ανοίξει. Το λιανομπόριο στην πλειοψηφία του έχει ανοίξει. Και θα έχει ενδιαφέρον να μας μεταφέρει ο Δημήτρης το κλίμα τόσο από την πλευρά των καταστηματαρχών, όσο και από την πλευρά των πολιτών. Εάν δηλαδή εξακολουθούν να τηρούν τα μέτρα προστασίας και όλα αυτά που μας λένε αυτό το χρονικό διάστημα οι αρμόδιοι. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Κυριακή, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθετές Αλφα Τηλεόρασης και χρόνια πολλά στη Θράκη που συμπληρώνει σήμερα 100 χρόνια από την ελευθερία της. Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Τώρα για πες μας λίγο πώς έχει διαμορφωθεί εκεί το σκηνικό στην Δράμα σε σχέση πάντα με την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης να επανεκκινήσει την αγορά, αλλά όλα αυτά συνδυαστικά με το γεγονός ότι θα πρέπει ακόμη να προσέχουμε γιατί ο κορονοϊός είναι εδώ, δεν έχει φύγει. Κυριακή, αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ζούμε σε μια απειλητική ελαφρότητα. Δηλαδή, νομίζοντας ότι έχει σταματήσει την ουσία αυτός ο περιορισμός της κίνησης, νομίζουμε ότι έχουμε νικήσει και αυτή τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Δεν είναι καθόλου έτσι όμως. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό με το οποίο είπες αρχικά στην τοποθέτησή σου, σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση της αγοράς, αλλά και με την ανταπόκριση των καταναλωτών. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου της Δράμας, έτσι ώστε να υπάρξει στήριξη στην τοπική αγορά, στην αγορά της πόλης. Όπως είπες και εσύ, τα καταστήματα τα περισσότερα έχουν ανοίξει. Το θέμα είναι πως παντού βλέπουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μούδιασμα καταναλωτικό. Αυτό το οποίο φοβούνται μάλλον οι πολίτες, οι καταναλωτές και οι πολίτες γενικότερα, δεν είναι τόσο ο κορονοϊός όπως έχει αποδειχθεί, αλλά είναι το τι θα ακολουθήσει την οικονομία στις επόμενες μέρες και κυρίως στις αρχές του φθινοπόρου και στις αρχές του χειμώνα. Έχουν γίνει, όπως σου είπα, οι προσπάθειες. Από εκεί και πέρα τώρα, τα μέτρα τα οποία προτείνουν οι ειδικοί να τηρούμε αναφορικά με την αντιμετώπιση της μετάδοσης του ιού, το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Οι περισσότεροι τα τηρούν μόνο και μόνο για να μην υπάρχει κάποιο ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα από το πρόστιμο. Κατά τα υπόλοιπα, το ζεις και εσύ, το ζούμε όλοι μας. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά. Έχουμε επιστρέψει σε μια νέα, ας μας επιτραπεί αυτή η έκφραση, κανονικότητα, αλλά θυμίζει τα πάντα την καθημερινότητα που είχαμε και πριν τον κορονοϊό. Αυτό είναι το, σε ό,τι έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μας. Ναι, ναι. Και αυτό είναι και το επικίνδυνο της κατάστασης, Δημήτρη. Αυτό γιατί είναι το επικίνδυνο της κατάστασης. Δηλαδή, όπως πολύ ακριβώς, πολύ βλέπουμε στην πραγματικότητα. Δηλαδή, απαγορεύεται ο συνωστισμός σε διάφορα μέρη κλειστά και επιτρέπεται σε ανοιχτά. Οφείλω να σας πω ότι στις περιοχές όπου η Δράμα συγκέντρωνε τους περιπατητές της, και όχι μόνο, και αυτούς που θέλουν να βγουν μια βόλτα, αυτή τη στιγμή έχουν γίνει σημεία συγκέντρωσης. Όπως είναι η Αγία Βαρβάρα, όπως είναι η περιοχή της Ανάπλασης, ή όπως είναι ο περιφερειακός, όπως ονομάζεται, δρόμος της πόλης, που κάθε άλλο όπως φαίνεται περιφερειακός είναι, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί το συγκεντρωμένο πλήθος πολλές φορές έχει ανησυχήσει ακόμα και τις αστυνομικές αρχές. Χωρίς φυσικά να έχουμε ευτυχώς τα φαινόμενα που έχουμε σε άλλες περιοχές, γίνονται συστάσεις. Χαρακτηριστικά χθες να σας πω ότι κατά τις 11 η ώρα το βράδυ περίπου, γιατί και εγώ στην Ανάπλαση ήμουνα, πέρασε το υπολικό, αναμένω στους φάρους και μετά η παρουσία του ήταν φυσικά διακριτική.
Δημητρή, συμπεριφερόμαστε έτσι μετά την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, γιατί προφανώς τα νούμερα μας έχουν κάνει να αναθαρρύνουμε. Φυσικά έχουν χαθεί αρκετοί συνάνθρωποι μας και συμπολίτες μας, αλλά δεν είναι εκείνο το νούμερο το οποίο μας τρομάζει και μας τρομοκρατεί, όπως ακριβώς συμβαίνει σε άλλες γειτονικές χώρες. Αυτό είναι θετικό από τη μία για τη δική μας τη χώρα. Από την άλλη όμως θα πρέπει να εξακολουθούμε να θυμόμαστε ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί πολύ απλά πειθαρχήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τηρήσαμε με απόλυτη ευλάβεια όλα όσα μας έλεγαν οι ειδικοί. Τώρα έχουμε περάσει σε ένα άλλο κλίμα με μια χαλάρωση και από τη δική μας τη πλευρά. Τώρα έχουμε περάσει στο άλλο άκρο. Παρακαλώ. Τώρα έχουμε περάσει, συνάδελφε, στο άλλο άκρο. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι τόσο υπερβολική στο άλλο άκρο, αλλά σίγουρα όμως έχουμε περάσει σε ένα άκρο που είμαστε πραγματικά να ισορροπούμε και να μην ισορροπούμε. Και πρέπει επίσης να θυμόμαστε, Δημήτρη μου, και καλά κάνεις και το λες και εσύ, θα το πω κι εγώ άλλη μια φορά, ότι τα νούμερα που ακούμε σήμερα, ακόμη και σήμερα, να βγαίνουν από το Υπουργείο Υγείας, είναι τα νούμερα των κρουσμάτων των προηγούμενων ημερών που ήμασταν ακόμα κλεισμένοι μέσα στο σπίτι. Ακριβώς. Τα 16, 15 που ακούμε. Μέρες. Έτσι. Τα αποτελέσματα. 5 επιπλέον μέρες θα δείξει, θα φανεί πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Και επειδή κανείς δεν θέλει να γυρίσει ξανά στο σπίτι του, θα πρέπει να θυμάται ότι παραμένουμε ασφαλείς έξω από το σπίτι μας, αλλά τηρώντας τα μέτρα και ό,τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Και κυρίως το ζήτημα των αποστάσεων είναι, Δημήτρη, το τονίζει και ο κύριος Τσιόδρας σχεδόν σε καθημερινή βάση. Το ζήτημα των αποστάσεων, πέρα από τις μάσκες και τα γάντια, αλλά οι αποστάσεις είναι αυτές που θα μας σώσουν, έτσι. Σίγουρα, ωραία. Πες μου όμως τώρα και εσύ λίγο το ερώτημα, φυσικά, το ερώτημα φυσικά είναι ρητορικό. Από αύριο ξεκινάνε να λειτουργούν οι οργανωμένες παραλίες, Σαββατοκύριακο, σωστά? Ναι. Σωστά. Πες μου πώς θα τηρηθεί αυτό το πράγμα, πώς θα μπορέσει κάποιος να το τηρήσει. Θα υπάρχει ένας αστυνομικός πάνω από τον καθένα, φυσικά και όχι. Δεν γίνεται. Φυσικά δεν γίνεται. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε όλοι μας ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς απέναντι σε τρία πραγματάκια τα οποία πρέπει να κάνουμε. Δυστυχώς, το τονίζω, από αυτά που βλέπω και από το ρεπορτάζ το οποίο το βλέπετε εσείς καθημερινά έξω. Δυστυχώς, δεν είμαστε ακόμη, όπως φαίνεται, δεν έχουμε καταλάβει ακόμη το πώς η απλή καθημερινή μας συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τις υπόλοιπες μέρες. Λοιπόν, Δημήτρη, θα μείνουμε σε αυτά που μόλις τώρα μας περιέγραψες και εσύ, δίνοντάς μας και τον δικό σου προβληματισμό. Σε ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Αλλάζουμε τώρα θεματολογία στο Δήμο Σουφλίου. Ο Δήμος Σουφλίου δεν δέχεται να προχωρήσει σε καμία οικονομική συνδιαλλαγή με την Τουρκία λόγω των συνεχών προκλήσεων της Άγκυρας στην ελληνοτουρκική μεθόριο, με τις οποίες επιχειρεί να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τις τελευταίες μάλιστα μέρες οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες πυροβολούν εναντίον των χωριών της περιοχής από την απέναντι όχθη του ποταμού Εύρου, με αποτέλεσμα ο Δήμος Σουφλίου να μην επιθυμεί να τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές του ούτε παιχνίδια made in Turkey. Ο ακριτικός Δήμος Σουφλίου δεν δέχεται να προχωρήσει σε καμία οικονομική συνδιαλλαγή με την Τουρκία λόγω των συνεχών προκλήσεων της Άγκυρας στην ελληνοτουρκική μεθόριο, με τις οποίες επιχειρεί να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τις τελευταίες ημέρες, μάλιστα, οι Τούρκοι στρατοχωροφύλακες πυροβολούν εναντίον των χωριών της περιοχής από την απέναντι όχθη του ποταμού Εύρου, με αποτέλεσμα ο Δήμος Σουφλίου να μην επιθυμεί να τοποθετηθούν στις παιδικές χαρές του ούτε παιχνίδια made in Turkey. Ειδικότερο, ο ακριτικός Δήμος υπέγραψε το προηγούμενο διάστημα σύμβαση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε 12 παιδικές χαρές του. Πρόκειται για τις 5 παιδικές χαρές στο Σουφλί, 5 παιδικές χαρές στη Δημοτική Ενότητα Ορφέα και 2 στο Τυχερό. Η Δημοτική Αρχή, εξετάζοντας τη σύμβαση, διαπίστωσε ότι ένα όργανο που θα τοποθετούνταν σε παιδική χαρά στο Σουφλί ήταν τουρκικής προέλευσης. Για το λόγο αυτό, ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή τροποποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης, ώστε το συγκεκριμένο όργανο να απορριφθεί και να αντικατασταθεί από προϊόν άλλης χώρας. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό του Δήμου στην παιδική χαρά Σιδηρούς, σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, πρόκειται να τοποθετηθεί ένα όργανο παιδικής χαράς χώρας προέλευσης. Τουρκίας. Ο Δήμος μας, ως ακριτικός Δήμος, που τους τελευταίους μήνες δοκιμάζεται και υποφέρει από τις πολιτικές επιλογές της γειτονικής χώρας, δεν επιθυμεί την προμήθεια του συγκεκριμένου οργάνου και κατ' επέκταση την οικονομική συνδιαλλαγή με την Τουρκία. Επομένως, σας παρακαλούμε να γίνει η τροποποίηση της τρέχουσας σύμβασης με αντικατάσταση του συγκεκριμένου οργάνου με άλλο διαφορετικής χώρας προέλευσης και οικονομικότερο, έτσι ώστε να εξοικονομηθεί το απαιτούμενο ποσό για να δημιουργηθεί και μια παιδική χαρά στον Προβατώνα. Πράγματι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με ομόφωνη απόφασή της, προχώρησε στην τροποποίηση της σύμβασης ως προς το συγκεκριμένο σημείο και το τουρκικής προέλευσης όργανο δεν θα τοποθετηθεί στην παιδική χαρά στο Σουφλί.
δεν αλλάζουμε θεματολογία. Την επιστροφή, όπως είπαμε, ως απαράδεκτου απέτησε ο Δήμος Σουφλίου, ενός οργάνου παιδικής χαράς που είχε ως χώρα προέλευσης την Τουρκία. Η Δημοτική Αρχή, μάλιστα, απέτησε την αντικατάσταση του οργάνου, όπως είπαμε, από τον ανάδοχο με άλλο ελληνικής προελεύσεως και οικονομικότερης τιμής, έτσι ώστε από την εξοικονόμηση που προκύπτει στον προϋπολογισμό να κατασκευαστεί και μια επιπλέον παιδική χαρά στον Προβατώνα. Γι' αυτά μιλήσαμε σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, τον κύριο Δημήτρη Δαρούση. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα μας είπε. Είχαμε σε εξέλιξη μια προμήθεια παιδικών χαρών, η οποία η διαδικασία ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Ολοκληρώσαμε εμείς όλες τις διαδικασίες όσον αφορά το διαγωνιστικό κομμάτι της προμήθειας. Στο τελικό στάδιο που υπογράφηκε η σύμβαση και είδαμε τελικά τις προδιαγραφές που κατέθεσε η εταιρεία η οποία πήρε το έργο, βρήκαμε ότι υπήρχε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν προελεύσεως τουρκικής. Μάλιστα. Αυτό φυσικά μας ενόχλησε και δεδομένου ότι ο Δήμος μας και η περιοχή μας γενικότερα έχει υποστεί πάρα πολλά όλο αυτό το διάστημα από αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στα σύνορα. Να θυμίσουμε ότι πρόσφατα, το τελευταίο 15ήμερο δηλαδή, είχαμε πυροβολισμούς στην περιοχή του Τυχερού από τη στρατοφυλακή της Τουρκίας. Αυτά τα γεγονότα είναι πολύ σοβαρά, εγκυμοδούν κινδύνους για την περιοχή μας. Υπάρχει κίνδυνος πλέον για τους ανθρώπους που κινούνται στην παραμεθόρια. Επομένως, θεωρούμε ότι πλέον καμία οικονομική συναλλαγή δεν πρέπει να υπάρχει με την γείτονα χώρα. Αυτό εδώ και με εισήγηση του Δημάρχου στην Οικονομική Επιτροπή ζητήσαμε την αλλαγή του παιχνιδιού αυτού να αντικατασταθεί από ένα ελληνικής κατασκευής παιχνίδι, το οποίο θα είναι ένα ίδιο παιχνίδι στην ουσία, σύνθετο παιχνίδι έτσι όπως είναι αυτό το οποίο θα έρχονταν από την Τουρκία, αλλά θα είναι ελληνικής κατασκευής. Αυτό το αποδέχτηκε η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο και με τη σύμφωνη γνώμη αυτήν και μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις αλλάζει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπαίνει ένα σύνθετο ελληνικής κατασκευής και το οποίο θα είναι φυσικά και πιο οικονομικό από αυτό το οποίο είχε η αρχική προσφορά της εταιρείας. Και με αυτή την αλλαγή που κάναμε επιτύχαμε κάτι το οποίο είχαμε σκοπό από την αρχή, να κατασκευάσουμε μια παιδική χαρά στον Προβατώνα σε έναν οικισμό ο οποίος είχε εξαιρεθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στον προγραμματισμό για την κατασκευή παιδικών χαρών. Είναι ένας οικισμός ο Προβατώνας, ο οποίος έχει αρκετά παιδάκια τα οποία έχουν ανάγκη μια παιδική χαρά. Δεν υπάρχει καμία παιδική χαρά στον οικισμό. Και θεωρήσαμε σωστό μέσα από αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε τα χρήματα έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ακόμη έναν χώρο σε έναν οικισμό το οποίο πραγματικά το έχει ανάγκη. Και έτσι έγινε πράξη αυτό το οποίο είχε υποσχεθεί και ο Δήμαρχος, να δημιουργηθεί μια παιδική χαρά στον Προβατώνα. Πάντως, με αυτή σας την κίνηση, κύριε Αντιδήμαρχε, στέλνετε και ένα άλλο μήνυμα που ειδικά αυτή την εποχή είναι πιο επίκαιρο και πιο, αν θέλετε, επιτακτικό από ποτέ. Δηλαδή, να στηρίζουμε μονάδες επιχειρήσεις ελληνικές που παράγουν, που κατασκευάζουν ελληνικά προϊόντα. Τώρα, εντάξει, έτυχε αυτή η περίπτωση, αλλά στέλνετε και αυτό το μήνυμα με μία έννοια, κύριε Αντιδήμαρχε. Φυσικά, είναι το, εγώ πιστεύω ότι είναι το μήνυμα που οφείλουμε να στείλουμε ως δημόσιος οργανισμός, ως κεντρικός οργανισμός εδώ της περιοχής, ο Δήμος που είναι το βασικός οργανισμός ο οποίος δίνει μια κατεύθυνση στον κόσμο, να, μέσα από αυτή την κίνηση να πούμε ότι πλέον θα πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση η οποία επικρατεί με τα τουρκικά προϊόντα και τις αγορές από Τουρκία. Θα πρέπει ο κόσμος να στηρίξει τις τοπικές επιχειρήσεις, να στηρίξει τις επιχειρήσεις του Δήμου Σουφλίου, γενικότερα του νομού, να υπάρχει δηλαδή μία στήριξη σε τοπικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορέσει η ελληνική οικονομία γενικότερα να μπορέσει να ξαναστηθεί στα πόδια μετά από αυτό το οποίο περάσαμε. Γιατί εμείς περάσαμε στην περιοχή της δικιά μας δύο κρίσεις σημαντικές, μία με τα ελληνοτουρκικά και μία με την πανδημία. Και θεωρούμε ότι θα πρέπει πλέον και οι δημότες και οι κάτοικοι, όλοι εδώ οι οποίοι ζούμε στην περιοχή αυτήν, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να επιλέγουμε ελληνικά προϊόντα, τοπικά προϊόντα εδώ της περιοχής, του Δήμου μας, έτσι ώστε να μπορούμε να δώσουμε με την κίνησή μας αυτή μία όθηση στην τοπική οικονομία.
στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Α τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.